Καλημέρα σας, καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Όπως βλέπετε σήμερα θα ασχοληθούμε με μια πολύ γρήγορη αντικατάσταση του πάνω μέρους του DJI Mavic Air. Το πάνω μέρος, είδατε, θα την έχω και στο τέλος τη φωτογραφία, είναι από τον μπάνκο, 8,24 δολάρια, με κάτι άλλα πραγματάκια, είναι 1-2 δολάρια το ταχυδρομείο. Ήρθε σπίτι σας μετά από 35-40 μέρες και κάνετε αυτή τη δουλίτσα. Αυτό θα το βρείτε σαν body, cover, shell, frame, case, upper, top. Θα γκουγκλάρετε διάφορα και θα σας το βγάλει σε τρία χρωματάκια. Άσπρο, μαύρο, κόκκινο. Εμείς πήραμε το κόκκινο, το γυαλιστερό, για να είναι και ωραίο και έντονο στο μάτι. Και όπως βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία της αντικατάστασης, του replacement. Δεν θα χρειαστούμε τίποτα παρά μόνο, από ό,τι φάνηκε τελικά, μία πιστωτική παύλα πλαστική κάρτα και πολύ προσοχή και η δουλίτσα γίνεται μία χαρά. Έχουμε βγάλει φυσικά τα προπελάκια, τους έλικες, κλείνουμε και τους πομποδέκτες για λόγους ευνόητους και αρχίζουμε το χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου με πολύ προσοχή και με πίστη και ελπίδα ότι δεν θα κάνουμε ζημιά. Όπως θα δείτε και σε λίγο, από ό,τι αποδείχθηκε, αυτή η καρτούλα δεν ήταν και τόσο καλή. Ήταν πολύ εύκολη βέβαια στο πιάσιμο, αλλά ξεφλούδιζε, χάλασε, έσπασε. Και τελικά η λύση δόθηκε πάλι για άλλη μια φορά από το Πασοκ. Όπως είπαμε, με λίγο προσοχή και βλέπετε και απαλές κινήσεις, η δουλίτσα γίνεται μία χαρά. Η ποιότητα κατασκευής του πλαστικού αυτού και του γνήσιου και αυτό που πήραμε από το πάγκο, δεν ξέρω άμα είναι, είναι γνήσιο από το ίδιο εργοστάσιο ή απλά από ανεξάρτητο κατασκευαστή, πάντως είναι μία χαρά. Δεν σπάσαμε τίποτα, δεν έγινε τίποτα, γιατί οπωσδήποτε θα τα χρειαστούμε όλα αυτά να λειτουργούν τέλεια για να απογειωθούμε πάλι την επόμενη φορά. Εδώ είναι το η λύση του Πασόκ που σας έλεγα, τιμή και δόξα. Φυσικά ακούγονται αυτοί οι διάφοροι ήχοι, τα κλακ κλακ, που είναι το βασικότερο για τα clips που κουμπώνουν ή τσικουμπώνουν και στις δύο περιπτώσεις. Εδώ, άμα κάνεις μια απότομη κίνηση, ναι ρε φίλε, θα το σπάσει. Γι' αυτό πρόσεχε λίγο, μη σας πω και εδώ όριο, δεν έγινε ζημιά. Και εδώ πας και κλακ. Αυτό ήταν. Εκεί κράταγε ένα κλιπάκι. Τέλος. Βλέπετε τα ανεμιστηράκια μας, τις ψύκτρες μας. Άριστη κατάσταση. Οι δύο χρόνια με, εντάξει, σχετικά μικρή χρήση, αλλά πάντως δύο χρόνια εργαλείο και είναι πεντακάθαρο
και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, χωρίς ίχνη φθοράς. Εδώ προσπαθούμε να συγκρίνουμε το εργοστασιακό με το replacement. Δεν φαίνεται απολύτως καμία διαφορά. Κάτι το πιθανότερο είναι να είναι από τα ίδια εργοστάσια. Επί τη ευκαιρία παίρνουμε σκέτο αέρα, όπως σχεδόν πάντα μετά από κάθε πτήση καθαρίζω το γκίμπαλ, οπωσδήποτε το γκίμπαλ, αν και κοιτάμε να το προσγειώνουμε και να το απογειώνουμε στο χέρι για να μην έρχεται σε επαφές με σκόνες και χώμα και χορταράκια. Παρ' όλα αυτά, σκέτος αέρας ποτέ δεν έβλαψε κανένα drone. Μόνο μην ξεχαστείτε, είστε λίγο αφηρημένοι και βάλετε σπρέι με λιπαντικό. Τελείωσε. Και αυτή τη στιγμή που θα κρατήσουμε το παλιό, γιατί είχε ελάχιστες φορές και τίποτα ίσα κάτι λεπτομέρειες, το βάζουμε και στο παλιό για να το συντηρήσουμε. Και ξεκινάμε. Κάνουμε την πρώτη αναγνωριστική. Κανένα πρόβλημα φινιρίσματος, επαφής και οτιδήποτε. Δείχνει ότι θα κουμπώσει και θα πατήσει μια άρα. Εδώ. Τέλεια. Καμία διαφορά με πριν, γιατί όταν πάλι πετάμε με 70-72 χιλιόμετρα στις πτήσεις που κάνουμε, όσο να είναι, δεν θα έχουμε πιθανά αεροδυναμικά προβλήματα και θα πάνε όλα κατευχήν. Επί τη ευκαιρία, επειδή φυσήξαμε και λίγο τα φαν και τις ψύχτες και όλα αυτά για να σιγουρευτούμε ότι όλα είναι καλά, κουμπώνουμε μια μπαταριούλα, βγάζουμε πάντα τον γκίμπαλ στο startup. Γκίμπαλ, συγγνώμη, όχι τον γκίμπαλ, το cover και κάνουμε ένα μικρό δοκιμαστικό ξεκίνημα μέχρι την επόμενη πτήση μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να εμπιστευτείτε κι εσείς αυτά τα προϊόντα και να τα βάλετε στο drone σας. Καλές πτήσεις και ποτέ fly away. Γεια σας.